26 Οκτωβρίου σήμερα, διπλή γιορτή για την Θεσσαλονίκη μας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αντώνη Τσολναρά και την Αναστασία Αργυριάδου. Αντώνη, η Νύφη του Βορρά σήμερα γιορτάζει και την απελευθέρωση, αλλά γιορτάζει και ο πολιούχος της. Εσύ βρίσκεσαι στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί όπου γίνεται η στρατιωτική επίδειξη από την Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Ακριβώς μήνα γιορτάζει σήμερα η Θεσσαλονίκη και το εορταστικό πρόγραμμα συνεχίζεται και μετά την πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου και αυτή τη στιγμή βλέπετε στην εικόνα του Παναγιώτη Σεμερτζή μια δημιουργία της στρατιωτικής σχολής αξιωματικών σωμάτων να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή επίδειξη υπό τους ήχους της στρατιωτικής μπάντας αλλά και υπό το βλέμμα της στρατιωτικής ηγεσίας. Βλέπετε ότι είναι εκατοντάδες και οι πολίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει εδώ. Είναι, θα λέγαμε, μήνα το καθιερωμένο ραντεβού μετά τον Άγιο Δημήτριο κατευθείαν εδώ με φόντο το θερμαϊκό, με φόντο τη Λεωφόρο Νίκης που το όνομά της είναι αφιερωμένο στις νίκες του ελληνικού στρατού για την απελευθέρωση της πόλης. Βλέπετε ότι είναι πραγματικά πολύ συγκινητικές στιγμές. Εισπράττουν ένα πολύ ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο. Πραγματικά είναι καθυλωτικές οι στιγμές. Είναι παιδιά γεμάτα περηφάνεια. Και η αλήθεια είναι ότι και ο καιρός σήμερα έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η ίδια εικόνα επικρατούσε και στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου εκατοντάδες πιστοί είχαν βρεθεί από πολύ νωρίς εκεί για να παρακολουθήσουν την πανηγυρική δοξολογία. Βέβαια, το παρόν έδωσε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Την κυβέρνηση πρέπει να σας πω ότι εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Κώστας Γιουλέκας, στη Βουλή των Ελλήνων. Ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης και βέβαια τώρα μήνα τα βλέμματα όλων στρέφονται αύριο στη μαθητική παρέλαση 11 η ώρα στην Τσιμισκή και φυσικά τη Δευτέρα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση 11 η ώρα στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αντώνη Τσολναρά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς κυρίες και κύριοι πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε η πολιτική και η πολιτιακή ηγεσία αμέσως μετά την έξοδό της από την δοξολογία του Αγίου Δημητρίου. Αυτή τη μέρα όλοι οι Έλληνες, με πίστη στις διαχρονικές αξίες της μακραίωνης ιστορίας μας, τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό. Η μνήμη τους είναι πηγή έμπνευσης και περηφάνειας. Η σκέψη μας μοιραία πηγαίνει στους αγώνες των προγόνων μας, τους οποίους θυμόμαστε και τιμούμε. Πηγαίνει όμως και στο μέλλον, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χτίζουμε σε γερά θεμέλια. Ο λαμπρός εορτασμός της απελευθέρωσης μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και συγχρόνως ορίζει την επόμενη μέρα, στέλνοντας το μήνυμα ότι με ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και οποιαδήποτε οφειλεί. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ, διεκδικεί την επόμενη μέρα με δυναμισμό και τη νέα της ταυτότητα. Χρόνια σας πολλά. Με τους αγώνες του 12-13 μεγάλωσε η Ελλάδα και με την ενσωμάτωση της Θράκης πήρε τη σημερινή της μορφή. Εκείνοι που πολέμησαν με τις θυσίες και το αίμα τους μας κληροδότησαν ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, την ελευθερία μας. Και έχουμε χρέος να αναλογιστούμε, όπως και σε κάθε τέτοιο ιστορικό ορόσημο, πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο δίκαιη, μειώντας τις ανισότητες και βάζοντας τα θεμέλια της συλλογικής μας ευημερίας. Και πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις. Είμαστε υπερήφανοι για την πατρίδα μας, είμαστε υπερήφανοι για τη Θεσσαλονίκη, για τη Μακεδονία και είναι στα χέρια μας να κάνουμε αυτή τη χώρα λίγο καλύτερη κάθε μέρα ο καθένας με το λιθαράκι του. Είναι πολύτιμα τα διδάγματα αλλά και οι ευθύνες αυτών των ημερών για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πρώτα απ' όλα για την ελευθερία, για τη ζωή, για την ειρήνη. Χρόνια πολλά σε όλους. Ας βάλουμε ο καθένας το λιθαράκι του από το μετερίζι μας για την πόλη μας και τον κόσμο της. Σαν σήμερα ο ένδοξος, ο ηρωικός ελληνικός στρατός, θαύμα του Αγίου Δημητρίου ήταν, μπήκε στην Θεσσαλονίκη, την απελευθέρωσε την Μακεδονία, έσωσε την Ελλάδα.